Πρόταση για συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων αφορά λοιπόν όσους προσελήφθησαν με προσωπικά συμβόλαια από το 2019 και οι συντεχνίες εν εξάλλου λένε ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ με κάποιες μικρές αλλαγές, ανούσιες ουσιαστικά, ενώ με μεγάλα ζητήματα που έχει να κάνει και με την ΑΤΑ, για την οποία αύριο είπαν απεργία, δεν ικανοποιούνται. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να πάρετε μια συλλογική σύμβαση από άλλους ημικρατικούς και να τη θέσετε ενώπιον των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κύριε Χαριλάου. Ο κάθε ημικρατικός οργανισμός, ο κάθε οργανισμός δημοσίου δικαίου είναι ξεχωριστός, είναι διαφορετικός. Μπορεί να γίνει η αντιγραφή τη οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση. Σίγουρα, ο σκελέτος είναι εκεί όμως. Τα εργασιακά δικαιώματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε όμως είναι ότι η χθεσινή συνάντηση αποσκοπούσε βάσει τη δέσμευση που είχαμε να καταθέσουμε μια νέα πρόταση. Mm-hmm. Σκοπός της συνάντησης δεν ήταν να γίνει συζήτηση ή να αποφασιστεί κατά πόσο θα υπογραφεί ή όχι η συλλογική σύμβαση. Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας. Καθορίσαμε μια νέα ημέρα, 31η Ιανουαρίου, την ερχόμενη Τρίτη, να ξεκινήσει ο διάλογος. Και έχει δηλωθεί επανειλημμένα πάρα πολλές φορές χθες στους εκπροσώπους των συντεχνιών ότι όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, κανένα θέμα δεν αποκλείεται για συζήτηση. Και όσον αφορά την ΑΤΑ, να πούμε ότι χθες ο οργανισμός είπε στους εκπροσώπους των συντεχνιών ότι έχει την βούληση για ευελιξία. Αυτόν λέει πάρα πολλά. Θεωρούμε ότι την 31η Ιανουαρίου, αν υπάρξει ένας γόνιμος και επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, θα έχουμε μία θετική κατάληξη, η οποία θα είναι προς όφελος των εργαζομένων, δηλαδή θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματά τους από τη μια, αλλά από την άλλη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την οικονομική αυτονομία και την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, όπως προβλέπεται και από τον νόμο που το διέπει. Να, άρα κύριε Χαριλάου, εσείς πείτε μας όμως τώρα αλήθεια, με αυτή τη νέα πρόταση που λέτε τώρα ότι ήταν βάση ουσιαστικά για συζήτηση την ερχόμενη εβδομάδα με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Νιώθατε αισιόδοξοι ότι οι συντεχνίες βλέποντας αυτή τη νέα εισήγηση, το προσχέδιο σύμβασης, ότι θα τους ικανοποιούσε, κατά τρόπο που να θεωρούν ότι εδώ υπάρχει κάτι, υπάρχει πρόσφορο έδαφος, να τα βρούμε, με τις αλλαγές που έγινε. Μία συλλογική σύμβαση δεν περιλαμβάνει μόνο την ΑΤΑ. Ναι. Αν ήταν μόνο η ΑΤΑ, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ξεχωριστή συμφωνία. Μία συλλογική σύμβαση περιλαμβάνει πολλά και διάφορα ζητήματα. Μα είναι και η κλίμακα της δοχής, είναι και η ανέλυξη. Είναι η ΑΤΑ, είναι οι αυξήσεις. Mm-hmm. Που περιλαμβάνονται στην πρότασή μας όλα αυτά, είναι το Ταμείο Προνοίας, είναι το Ταμείο Συντάξεων και πολλά άλλα. Είναι και η υπεροριακή αποζημίωση ή δεν έχει τέτοια στη συμβάση? Εντάξει, η υπεροριακή αποζημίωση μπορεί να μπει μέσα, αλλά να πούμε ότι η υπεροριακή αποζημίωση διέπεται πάντοτε από τον νόμο περί προϋπολογισμού. Δηλαδή, καθορίζεται ο τρόπος της υπεροριακής αποζημίωσης. Και εφόσον το αναφέρεται αυτό το πράγμα, μου δίνεται την ευκαιρία να πω το εξής, ότι ο οργανισμός έχει αποδείξει έμπραχτα τη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους. Και να πούμε ότι έχει συνομολογήσει αρκετές συλλογικές συμβάσεις μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί κάθε συμφωνία είναι και μια συλλογική σύμβαση. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία και την παραχώρηση κινήτρων στους γιατρούς αρκετών εκατομμυρίων. Να πούμε για το πρόγραμμα απογευματινής εργασίας, όπου εκεί ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εισόδημα του. Να πούμε για την αναβάθμιση των κλιμάκων των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων των επαγγελματιών υγείας, η οποία έγινε να αποδεχτεί από τον οργανισμό και αναβαθμιστήκαν όλες οι κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων. Να πούμε για τις εφημερίες, για το πρόγραμμα εφημεριών των γιατρών. Όλα αυτά είναι ξεχωριστές. Να πούμε και για τη στελέχωση, κύριε Χαϊλάου, που είναι θέματα που εγείρουν. Που προσλήφθηκαν. Mm-hmm. Εκεί και όπου υπάρχουν κενά, κυρία Σάβα, είμαστε στη διάθεση να συζητήσουμε. Ήδη ξεκινήσαμε τη συζήτηση και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε εντός των ημερών με τους νοσηλευτές. Για να κλειδώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό που απαιτείται για τον κλινικό χώρο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Άρα γίνονται αρκετές διαβουλεύσεις. Θα μας τα πει και ο πρόεδρος Αργυρίδης που ακολουθεί, η πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της Πασίδη. Αλλά πείτε μου εσείς κάτι, κύριε Χαριλάου, γιατί ηγέθηκε ξανά το ζήτημα. Επειδή μιλήσαμε και για την υπεροριακή αποζημίωση κλπ. Τέθηκε κάποια στιγμή, βεβαίως και δεν έγινε αποδεκτό από πλευράς των εργαζομένων.
Επειδή όλα αυτά υπολογίζονται και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα κλπ. Χτυπώντας κάρτα. Στα νοσοκομεία δεν έχει τέτοιο πράγμα, σωστά? Όχι. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε την κάρτα στα νοσηλευτήρια λόγω των αντιδράσεων των εργαζομένων, των ίδιων των εργαζομένων. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που εργάζομαι στα κεντρικά γραφεία, καθημερινά χτυπάω κάρτα την ώρα προσέλευσης μου και την ώρα που αποχωρώ. Και σε περίπτωση που θα αποχωρήσω από άλλο χώρο, παραδείγματος χάρη από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έχω υποχρέωση να συμπληρώσω έναν ειδικό έντυπο για να πω ότι την τάδε ώρα αποχώρησα από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφο, αν βρίσκομαι στην Πάφο. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει, παρόλες τις προσπάθειες μας, να βάλουμε την κάρτα που να αποδεικνύει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαριλάου.